Oh, I found the
Γιάννη, κοίταξε δύο λεβέντες. Αν βλέπεις... Παλιός της Έλμα. Παλιούς λεβέντες. Τι Κρήτη. Ε? Τι Κρήτη. Τι. Τι Κρήτη. Για από πού θα. Απ' τη... Γαλλία. Όπου είσαι. Το χωριό. Τι. Στα Χανιά μέσα. Ανοίγετε παρακαλώ, εδώ λίγο. Λίγο παρακαλώ. Εδώ λίγο παρακαλώ. Δεν έχουμε μπούλινγκ από την Μπουργού. Του παπάδα είστε, ρε. Και που δεν καταλάβαινε. Δεν Εγώ δεν είμαι τώρα που κάνω.
Τελειώσε την εκπομπή εδώ, ρε. Έλα. Έγινε. Ναι. Έλα, γεια. Πού είναι στο Ιράκ, στα Χαλιά. Μετά θα μας πούνε από εκεί μη καθυστερούν. Ναι, θα σας φτάσουν. Σκούντιξα, δεν πειράζει. Άλλα τα προβλήματα. Αυτά είναι αστεία. Thank you.
τις μάλλες. Κύριοι βουλευτέ, κύριε Δημαρχέ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε στα ΣΥΑΕ, φορείς της πόλης μας, αγαπητοί συμπατριώτες μου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα τιμούμε την ηρωίδα Μανιάτισσα και τη συμβολή της στον απελευθερωτικό αγώνα. Γυναίκες, σύμβολα θάρρους, αυτοθυσίας και αυταπάρνησης, κατάφεραν να αποδείξουν πως το μόνο όπλο απέναντι στον εχθρό που εκτίθεται ήταν, είναι και θα είναι η δίψα της ψυχής για ελευθερία. Ήταν γυναίκες λεβεντόκορμες, μελαχρινές ταράτες, περήφανες με φιλότιμο γεμάτες, με μάτια παστραποβολούν, με χείλη που χορταίνουν, με φιλοκάρδια που αγαπούν, με χέρια που δουλεύουν, με περηφάνεια, με τιμή, με δόξα ζυμωμένες και αντάμα με τη λευτεριά λεβεντογεννημένες. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με την επιμνημόσυνη δέηση. Τα να τα τρίξουν οι άλλοι. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέης όλοι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και αν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, δεύτερο συγχώρησα της ανομίας ημών, Άγιε επίσης και αείας της Κυρίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και αν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον, φυλάτων αυτάσεις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι άγιοι σου αναπαύονται αναπαύσον, και τας ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθανάτω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεώνας πράστος κύσασαν, πρέσβευε υπέρ του ενεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν
τη δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εύκλεος πεσόντων εξαιρέτως δε των μανιατών και μανιατισών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιο. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται στα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κύριο δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εξαιρέτως δε των μανιατών και μανιατισών εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω έργο ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριο δεηθώμε. Ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων, εξαιρέτως δε των μανιατών και μανιατισών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώτων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου ενδόξου τραημέρου φιλαυτού Λαζάρου και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, των μανιατών και μανιατισών, των πεσόντων, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, εν σκηνές δικαίων τάξε, αμήν. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, αμήν. Μετά Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεείς και συγχωρήσεως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Με την παρουσία του, όλοι οι δήμαρχοι εδώ, από ό,τι βλέπω, κοινοτικοί, δημοτικοί σύμβουλοι, είναι χαρά μας που είναι σήμερα εδώ όλοι και είναι και χαρά δικιά μου, διότι σήμερα ολοκληρώνεται μια απόφαση που πάρθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Υπήρξε ένα στάδιο που η Ρόιδα Μανιάρης τοποθετήθηκε στο πάρκο Δελαβέρη και σήμερα έρχεται στην τελική της θέση, εκεί που είχε αποφασίσει ομόφωνο ομολογό το Δημοτικό Συμβούλιο, να τοποθετηθεί για δύο λόγους. Νομίζω είναι οι λόγοι είναι προφανείς. Είναι η τιμή που θέλω να δώσουμε σε μια μαχήτρια που αγωνίστηκε, όπως και η Μανιάτη φυσικά, για την ελευθερία της πατρίδας μας και πρωταγωνίστησαν. Και η Ρόιδα Μανιάτη σε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στον αγώνα αυτό. Και το δεύτερο που θέλαμε να δείξουμε είναι η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Μάνης και Πειραιά. Το Μανιάτη Κωστικείο, η Μανιάτη του Πειραιά, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης μας, με παρελθόν, με παρόν και σίγουρα με μέλλον. Η Δημοτική Αρχή θέλει να έχει με όλες τις κοινότητες μια στενή και έχει συνεργασία καθημερινή, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην έχει με τη μεγάλη ένωση των Μανιατών και την απανταχού ένωση των Μανιατών και την πρόεδρο, την κυρία Κούβαρη, όμως και τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Παντονικόλα τον Σταύρο, με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και επί κυρία Κούβαρη ολοκληρώνεται, θα έλεγα, με αυτή την σημαντική σήμερα σεμνή, αλλά ουσιαστική, θα έλεγα, τελετή σε αυτή τη νέα πλατεία που υπάρχει στην περιοχή Μανιάτικα, άλλωστε έχει και τον ομώνυμο τίτλο «Η Στάση». Για την πλατεία έχουν έρθει διάφορες προτάσεις, κυρία Πρόεδρε, θα τις συνεκτιμήσει και η κοινότητα εδώ και το Μανιάτικο στοιχείο, για να δούμε τι όνομα θα μπορούσαμε να δώσουμε στην πλατεία αυτή. Μόνο υπάρχει μια πρόταση για το συντοπίτη σας, τον Αλέκο Τσεφεράκο, ώστε να και η πλατεία να ονομαστεί πλατεία Μανιάτισσας. Τώρα αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε όλοι μαζί για να πάρουμε μια τελική απόφαση για το τι είναι καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργαρίου γιατί έκανε το άγαλμα αυτό, έναν φίλο, ένα Μανιάτι σημαντικό καλλιτέχνη. Το Βαγγέλη το Μαρινάκη, το οποίο χορηγία έγινε η αμοιβή για το άγαλμα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές στην χώρα μας, κύριοι υπουργοί, και νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριοι βουλευτές, είναι μια απλή απόφαση πόσο δύσκολες διαδικασίες έχει και πόσο πρέπει για να περάσουν μήνες ολόκληροι. Ο Γιώργος Ιακνίδης το ξέρει σίγουρα, είναι τόσο έμπειρος και διοικητικός. Πόσο χρειάζεται να περάσουν μήνες ή χρόνια να πληρώσουν μια απόφαση. Επίσης είναι εδώ και η Σταυρούλα Αντωνάκου, η φίλη μας, η πρώην πρόεδρος του ΟΠΑΝ και Δημοτική Σύμβουλος και συνεργάτη, κυρίως φίλοι όμως θα έλεγα, και τώρα αντιπεριφερειάρχης, και εκείνη φυσικά από τη Μάνη, όπως και οι περισσότεροι σήμερα εδώ. Και πραγματικά με χαροποιεί και αυτό ιδιαίτερα, με τη Σταυρούλα έχουμε μια συνεργασία στενή και ήταν και παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν πάρθηκε η απόφαση αυτή. Και δεν είναι μόνο αυτό, για τους Μανιάτες, ξέρετε ότι έρχεται και ένα άλλο άγαλμα του Πετρόπιου με Προμηχάλη. Έχουμε συμφωνήσει και αυτό να τοποθετηθεί στο σημείο της πόλης. Και γι' αυτό έλεγα ότι αυτή η δημοπράτηση του αγάλματος του Πετρόπου πρέπει να κρατάει, νομίζω, κύριε Αράπη, κάνα δύο χρόνια ήδη, νομίζω, μπορεί και τρία, για να περάσουμε από επιτροπές, να δούμε προσφορές. Δηλαδή, δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να επιλέξει τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη που θέλει για να δημιουργήσει μια πρωτομή, ένα άγαλμα. Πρέπει να κάνει διαγωνισμό, που είναι κάτι μοναδικό. Δεν είναι μια προμήθεια του δημοσίου, δεν είναι ένα τεχνικό έργο, είναι κάτι μοναδικό. Αλλά θα μπορούσε η δημοτική αρχή να επιλέξει τον χ καλλιτέχνη για να κάνει ένα πίνακα ή ένα άγαλμα. Όχι, πρέπει να περάσουμε από τη βάση όλων των διαδικασιών. Με τρομερές διαδικασίες, γι' αυτό και ότι είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε, νομίζω, πρόεδρε, πριν περίπου. Όχι, τέσσερα χρόνια, νομίζω, 4,5. Η προηγούμενη δημοτική αρχή πήρε την απόφαση. Εντάξει, πήρε την καθυστέρηση με το μετρό, ώστε να ολοκληρωθεί η πλατεία να βρεθεί, αλλά η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Επαναλαμβάνω, θέλαμε να δείξουμε τη σχέση, τη βαθιά σχέση που υπάρχει μεταξύ πόλης και της κοινότητας των Μανιατών και να τιμήσουμε αυτή τη γυναίκα που έδωσε μάχες για την ελευθερία της Ελλάδας μας. Οπότε ήθελα να ευχαριστήσω πολύ, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Πιστεύω να το χαίρονται εδώ και οι Μανιάτες και οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι και μια νέα πλατεία εδώ που έδωσε μια ανάσα σε μια πολύ πολυδομημένη και δύσκολη περιοχή. Τώρα κατά υπόλοιπα για την Μανιάτισσα, την ιστορία, ενδεχομένως δεν ξέρω, ο κύριος Σιδηρός νομίζω θα πει δύο κουβέντες μετά για αυτά, είναι και πιο ειδικός από μένα. Θα μιλήσει και η πρόεδρος της Απανταχού. Εγώ ήθελα παραπάνω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν. Το Γλύπτη, τη Δημοτική, όχι τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ομόφωνη, Νίκο, η απόφαση και πριν. Από όλες τις παρατάξεις, ομολογώ, τις λίγες φορές, και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την αξία που δώσαμε στην πρόταση αυτή, η οποία έγινε από την Ένωση Πεντεχού Μανιατών. Και εδώ είμαστε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κούβα, να κάνουμε και άλλα πράγματα από κοινού, όπως όμως επαναλαμβάνω και με όλες τις κοινότητες. Γιατί δεν είναι ότι πειράσει είναι μόνο οι Μανιάτες, πειράσει, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι μια ένωση πολλών, θα έλεγα, που φτάσαν στο λιμάνι μας, φτάσαν στην πόλη μας και συνέθεσαν στον Ενωμένο Πειραιά. Είναι Κρήτες, είναι Μανιάτες, είναι Πόντι, είναι Μικρασιάτες, είναι Κυκλαδίτες, είναι από παντού, είναι Θράκες, είναι Πυρώτες. Ελάτε, κύριε Καρύδη, εδώ Δεκανήσι και πολλοί άλλοι. Τώρα, άμα ξεχάσω κάποιον όμως, θα παρεξηγηθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ένωση όλων του ιδραίων, ναι, θα πούμε τώρα του Χιώτες και το καθεξής. Όλοι εδώ στον Πειραιά συνδέονται με αυτή την ωραία πόλη, η οποία νομίζω αυτό που έχει να δείξει, ένα από τα σημαντικά που έχει να δείξει, είναι πραγματικά το μοσαϊκό των ανθρώπων της. Οπότε σας ευχαριστώ όλους. Και μακάρι να έχουμε και άλλα τέτοια. Να είστε καλό, ευχαριστώ πολύ.